Τι μας λέει η κυβέρνηση λοιπόν, εδώ πέρα. Έχει βγει λοιπόν μια εγκύκλιο η οποία είναι αναλυτική και αναφέρεται στα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις σε σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ένα βασικό είναι υποχρεωτική πάυση εργασιών από 12 έως 5 η ώρα, άρα τη μεσημεριανή ώρα που είναι πολύ μεγάλη η θερμική επιβάρυνση, βέβαια υπό προϋποθέσεις. Αν ο άλλος εργάζεται σε εξωτερικό χώρο που δεν έχει σκίαστρα, άρα είναι στην ουσία πάρα πολύ ευάλωτος στις συνέπειες του καύσωνα. Και νομίζω αν περάσει και κάποια θερμοκρασία 40 ακριβώς, βαθμούς ακριβώς. Σε συνδυασμό με 20% ακριβώς. Υγρασία, αν δεν κάνω λάθος, και 42 βαθμούς γίνεται έλεγχος, σε συνδυασμό λοιπόν, με 14. Ποια είναι η θερμική επιβάρυνση και αν περάσει ένα στάδιο, εκεί ενεργοποιείται στην ουσία αυτή η διάταξη. Ουσιαστικά μιλάμε για χειρονακτικές εργασίες όμως. Είναι εργασίες όταν λέμε ότι είσαι χωρίς σκίαστρο σε εξωτερικό χώρο, είναι κυρίως εργασίες χειρονακτικές. Οικοδομές, εργοτάξια, είναι κατά delivery, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δεν σκάβουν εμένα, αλλά επειδή είναι συνεχώς έξω και είναι στα μηχανάκια μέσα στον ήλιο, είναι πάρα πολύ προβληματικό για αυτούς. Τώρα, όποιος δεν τηρήσει αυτή την ουσία την πρόβλεψη, θα έχει ένα πρόστιμο 2.000 ευρώ αναεργαζόμενο για τον οποίο έχει παραβεί τη διαδικασία. Τώρα, από εκεί πέρα, βεβαίως, υπάρχουν και κάποιες άλλες. Υπάρχουν ομάδες υψηλού κινδύνου. Αναφέρονται στην εγκύκλιο περιοριστικά. Είναι νευροπαθείς, άνθρωποι που έχουν διακυμάνσει στην πίεση ή έχουν άλλες παθήσεις, καρδιοπαθείς, θέματα πνευμονολογικά. Για αυτούς, λοιπόν, οι οποίοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, μπορούν να μπουν σε τηλεργασία. Οι επιχειρήσεις γενικά πρέπει να οργανώσουν τον χρόνο εργασίας με αλλαγές σε ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, προκειμένου να είναι και όλοι το λοιπόν, μην πάνε το μεσημέρι. Δηλαδή, αν κάποιος ξεκινάει ακριβώς 3 η ώρα, να υπάρξει μία διευθέτηση. Είναι υποχρεωτικό να χορηγούν μέσα ατομικής προστασίας, για παράδειγμα, από το πολύ απλό που λέγεται καπέλο, μέχρι το να βάλουν σκίαστρα, μέχρι το να δίνουν νερά. Όλα αυτά βέβαια θα μου πείτε ποιος θα το ελέγξει αν θα γίνει αυτό. Θα έχουμε εκείνη την ημέρα, λογικά λέει το Υπουργείο, επιτόπιους ελέγχους, αλλά προφανώς δεν μπορεί να ελεγχθεί κάθε εργασία. Δεν έχουν και το απαιτούμενο προσωπικό. Και πολύ σωστά, Ευλαμπία, δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό αυτή τη στιγμή. Το είδαμε και σε άλλα γεγονότα το καλοκαίρι αυτό.